Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Πικραμένο, από αυτό που έχει πικράνει όλους, αυτή την αχαρακτήριστη κατάσταση στη Λιβύη. Κάποιος το είπε ωραία εδώ πέρα ο ακροατής. Ούτε καν λέει σχολική εκδρομή, γιατί έχει επιτηρητές σχολική εκδρομή εδώ. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, έχουν μαζευτεί πολλά ειλικρινά. Ναι, πολλά. Και βλέπω έχετε χάσει και τη διάθεση σας για χιούμορ. Τι χιούμορ να κάνεις όταν έχεις νεκρούς καταρχήν και τραυματίσεις. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία, γιατί μαζί σας θυμίζω είχαμε δει και την ιστορία του Σουδάν και τότε είχατε πει μερικά πράγματα. Πέρα βρέχει βέβαια. Εδώ τώρα πώς το προσεγγίζετε? Κοιτάξτε, επειδή είμαι στη Γαλλία, προσπαθώ να δω οι Γάλλοι εδώ και μία εβδομάδα τι έχουν κάνει. Γιατί έχουν στείλει 50 διασώστες και νοσηλευτές. Μαζί τους είναι και καμιά δεκαριά στρατοχωροφύλακες για τη λεγόμενη ασφαλεία τους. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ένοπλοι οι στρατοχωροφύλακες, αλλά υποπτεύομαι ή μάλλον θεωρώ σίγουρο ότι οι Γάλλοι τουλάχιστον επί του πεδίου έχουν μισθώσει κάποιες ιδιωτικές πολιτοφυλακές, πέρα δηλαδή από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Χαφτάρ ή τους δικούς του στρατιωτικούς, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τουλάχιστον την ασφάλεια των πολιτών τους. Γιατί κακά τα ψέματα, η Γαλλία είναι μαύρο πανί στην Αφρική και στη Λιβύη, λόγω του ότι συμβαίνει με τα θέματα του Ισλάμ στη Γαλλία. Όσον αφορά τους Τούρκους, βλέπω ότι έχουν στείλει γύρω στα 400 άτομα με 122 οχήματα. Εμείς δεν μπορώ να καταλάβω τι πήγαμε να κάνουμε. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί, γιατί άκουσα και τον κύριο Καρβουνόπουλο πριν από λίγο. Ο στόχος ποιος ήταν? Να κάνουμε ένα delivery, να τα αφήσουμε στο αεροδρόμιο της Μπεγκάζη και να επιστρέψουμε? Διότι ανθρωπιστική ομάδα με 19 άτομα, εκ των οποίων 5-6 ήταν ουσιαστικά οι διασώστες και οι νοσηλευτές, οι υπόλοιποι από ό,τι είδα στις λεγόμενες φωτογραφίες σουβενίρ, κάτι καλά αθλητικούς τύπους είδα, οπότε υποπτεύομαι ότι ήταν είτε από το ΕΤΑ ή από άλλες μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν είχαμε πρόθεση να στήσουμε το λεγόμενο νοσοκομείο εκστρατείας, όπως έχουν οι Γάλλοι εδώ και μερικές ημέρες τοποθετήσει και μεταδίδουν εικόνες, ποια ήταν η δική μας η αποστολή. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πρωτόκολλο ασφάλειας, το οποίο το ανέβασα βέβαια στο Twitter, δεν θέλω να το πούμε, εν ολίγης. Θέλεις ένα briefing πριν φύγεις, θέλεις συνδέσμους επιτόπου, θέλεις μια τοπογραφική ενημέρωση, θέλεις από εκεί και πέρα δικούς σου ανθρώπους από τη στιγμή που το αποφασίζεις ένοπλους να βρίσκονται μπροστά και πίσω στο λεγόμενο κομβόι, δεν φεύγεις στη λογική της εκδρομής και βέβαια δεν τραβάς τις λεγόμενες φωτογραφίες που σου θυμίζουν προσκόπους ή ορειβατικούς συλλόγους πριν ξεκινήσουμε την ανάβαση στον Όλυμπο. Διότι συγκρίνω και με άλλες χώρες, πουθενά δεν είδα αυτές τις φωτογραφίες, τις οποίες αν θυμάστε τις είχαμε δει και στην υπόθεση του Σουδάν και του Χαρτούμ. Άρα λείπει και η λεγόμενη, αν θέλετε, στοιχειώδη σοβαρότητα από μεριάς ΓΕΘΑ όσον αφορά την επικοινωνιακή πολιτική. Όλα τα άλλα τα είπατε με τον κύριο Καρβουνόπουλο. Μισό λεπτό. Μου λέει εδώ ο ακροατής, είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχουν στοιχειωδώς πρωτόκολλα ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ όταν στέλνεις ανθρωπιστική βοήθεια, όπως την ονομάσαμε, σε εμπόλεμες ζώνες? Γιατί η Λιβύη δεν είναι μια ειρηνική περιοχή, είναι χωρισμένη σε δύο κατά βάση μπλοκ, αλλά μετά γίνεται του φύλαρχου το ανάγνωσμα. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο θρυλεί το ντικουμάντο, κάνανε οι σκληροί του ISIS εκεί. Ναι, το πρόβλημα είναι, προσπαθώ να δω τι έχουν κάνει και οι υπόλοιπες, οι λεγόμενες ανεπτυγμένες ή αν θέλετε πιο συντεταγμένες χώρες. Οι Γάλλοι έχουν στείλει 50 άτομα με κάποιους στρατοχωροφύλακες. Δεν είναι οι στρατοχωροφύλακες που θα κάνουν τη διαφορά, δηλαδή θα εξασφαλίσουν τη σωματική ακεραιότητα των 45 Γάλλων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο νοσοκομείο εκστρατείας. Που σημαίνει ότι τα backup, μάλιστα, δηλαδή αλλά με μια προστασία, μισό λεπτό, θα την κάνουν τρίτη. Κύριε Πικραμένε, με μια διαφορά. Εδώ την αποστολή τη στέλνει το ΓΕΘΑ. Δεν τη στέλνει οποιοδήποτε φορέας, ΕΚΑΒ κτλ. Τη στέλνει το ανώτατο όργανο των ενόπλων δυνάμεων. Το καταλαβαίνω. Άρα, το ίδιο έγινε το Υπουργείο Άμυνας την έχει στείλει.
στείλει σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα υπουργεία. Μάλιστα. Εδώ όμως. Εμείς δεν έχω καταλάβει εδώ και 3-4 μέρες ποια ήταν η αποστολή μας, διότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το κράτος. Θα έπρεπε το Υπουργείο Αμήνης να καλέσει τους δημοσιογράφους και να τους ενημερώσει, διότι ο κύριος Μαρινάκης, από ό,τι βλέπουμε, έχει μαύρα μεσάνυχτα, με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεις τον ενημερώνει, δεν μπορεί και ο ίδιος ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης να ενημερώσει τους δημοσιογράφους. Αλλά πέρα από το φιάσκο το επικοινωνιακό, την καθυστέρηση από τους ελαφρώς τραυματίες, στους βαρέως τραυματίες, στους νεκρούς, στους αγνοωμένους, όλο αυτό το επικοινωνιακό φιάσκο, σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες τις χαζοχαρούμενες πριν φύγουμε από την Ελευσίνα για την Λιβύη, δείχνει ότι έχει χαθεί μπάλα και σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε επίπεδο πρωτοκόλων ασφάλειας και σε επίπεδο επικοινωνιακό, και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις καταθέσεις στους στρατιωτικούς δικαστές, οι οποίοι δεν έχουν πατήσει ακόμα το πόδι τους στο νοσοκομείο, για να δούμε ουσιαστικά τι συνέβη επί τόπου. Μισό λεπτό, κύριε Πικράμενε, ανοίξτε μια παρένθεση. Θέλω για πολύ λίγο να ακούσουμε έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία και μπορεί να μας πει στοιχειοδός. Δεν ήταν εκεί. Συγγνώμη. Τον κύριο Νίκο Σκιαδά, αντισταγματάρχη ειδικών δυνάμεων. Ναι, τον άκουσα εχθές. Ναι. Κύριε Σκιαδά, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σακίνη. Δυστυχώς, όχι με καλές συνθήκες αυτή τη φορά για ανάλυση, αλλά επί του πεδίου αυτά που έχουν συμβεί. Και σας ακούσαμε χθες στον καλό συνάδελφο τον Πάρη τον Καρδινόπουλο. Με συγχωρείτε, εγώ από αυτό που άκουσα, ούτε σχολική εκδρομή δεν είναι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Για τα δεδομένα τα στρατιωτικά είναι ανεπίτρεπτο, έχουν γίνει σοβαρά λάθη και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, τις οποίες μάλιστα εγώ περίμενα οι ανώτατοι στρατιωτικοί να τις έχουν ήδη αναλάβει. Ποια είναι τα βασικά, κατά τη γνώμη σας, από την εμπειρία που έχετε? Τα δύο βασικά στοιχεία που για μένα είναι πολύ σοβαρά και έγιναν λάθη είναι το ένα, το στοιχείο ασφαλείας που έλειπε. Δηλαδή ήταν επιβασμένοι όλοι μαζί σε ένα λεωφορείο και να αποθέσαμε όλο το κομμάτι της ασφάλειας σε Λίβιους, αμφιβόλου ικανότητας και όχι μόνο, και πέρα από τις δυνατότητές τους. Είναι μια χώρα η οποία γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις μας είναι περίεργες, έχουν σκαμπανεβάσματα. Και το δεύτερο και βασικό είναι οι επικοινωνίες. Πουθενά δεν πας, όχι στο εξωτερικό, ούτε στο εσωτερικό. Και οι ειδικές δυνάμεις το ξέρουν πολύ καλά. Πουθενά δεν πάμε χωρίς να έχουμε επικοινωνίες με ένα κέντρο επιχειρήσεων, στο οποίο θα αναφέρουμε από το μικρότερο πρόβλημά μας μέχρι το μεγαλύτερο. Και φυσικά θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Τώρα εδώ φαινόταν ότι ούτε υπήρχαν εναλλακτικά σχέδια, ούτε επικοινωνίες, ούτε τίποτα. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Σκιαδά, είναι τροχαίο δυστύχημα σε αυτή την εκδοχή? Θα πάμε, και επειδή ήταν μετασκευασμένο, μάθαμε το όχημα που έπεσε πάνω στο λεωφορείο που μετέφερε την ελληνική αποστολή για 200 λίτρα, αυτός είναι ο λόγος, ή έχετε κι εσείς κάποιες απορίες από τις φωτογραφίες που έχουμε δει μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κρίνω άμεσα από τις φωτογραφίες. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στις χώρες αυτές το 90% των οχημάτων που κινούνται, επειδή οι αποστάσεις που διανύονται πράγματι είναι μεγάλες, αλλά και υπάρχουν και μεγάλες θερμοκρασίες, είναι αυτοκίνητα πετρελοφόρα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, και για λόγους αντοχής, ικανότητας διάνυσης μεγάλων αποστάσεων, αλλά και ασφάλεια καυσίμου. Αλλιώς είναι το πετρέλαιο, αλλιώς είναι η βενζίνη, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πράγματι, η βενζίνη αναφλέγεται γρήγορα και είναι και εκρηκτική, μάλιστα. Εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι αν έχουμε τροχαίο ατύχημα, και μάλιστα με ένα τονάζ μικρό σε ένα πολύ μεγαλύτερο, βαρύτερο όχημα, ακόμα και αν λόγω ταχυτήτων συνθήκων γωνίας, ας πούμε, που έγινε το τροχαίο, θα έπρεπε κάποια άτομα από το λεωφορείο να ήταν σε γενικά καλή κατάσταση, άρα θα έπρεπε να έχουν προλάβει να βγάλουν τους ελαφρά ή βαρύτερα τραυματίες μέσα από το λεωφορείο και να μην έχουμε εκτεταμένα εγκάβματα. Το ότι υπάρχουν άτομα, το οποίο αυτό δεν επιδέχεται αφισβήτηση, γιατί έχω συνάδελφο, ας πούμε, δυστυχώς, που είναι στο νοσοκομείο και έχει εκτεταμένα εγκάβματα. Λοιπόν, αυτό είναι από τη φύση του περίεργο και θέλει τη χάνει διερεύνησης.
Πρέπει να σας πω ότι εδώ μου γράφουν φίλοι ότι τουλάχιστον στο ΓΝΑ υπάρχει άποψη, κυκλοφορεί έτσι ως φήμη, ότι μόνο δυστύχημα που δεν είναι. Και επίσης υπήρχε η απορία πως μια σύγκρουση με τον τρόπο που έγινε δίνει τέτοια έκρηξη λόγω καυσίμων. Και μου λένε εδώ από πότε αντεπόζεται το γιοταχή είναι στο πλάι και όχι στο πάτωμα του αυτοκινήτου. Βλέπετε τώρα ότι εδώ από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια καθαρή εικόνα πληροφορίας από τα αρμόδια κέντρα, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και σε αυτό, σφάλει το ΓΕΘΑ, γιατί... Ναι, κύριε Σκιαδά, σας χάσαμε, επαναλάβετε παρακαλώ. Λέτε σφάλει το ΓΕΘΑ. Τι είπατε? Ναι, επαναλάβετε λόγια γιατί σας χάσαμε. Είπατε σφάλει το ΓΕΘΑ και σε αυτό. Ναι, το ΓΕΘΑ έχει τα λάθη που έκανε τις πρώτες ώρες, τα οποία είναι, θα μείνουν ας πούμε στην ιστορία περί αγνοωμένων σε τροχαίο ατύχημα, και λόγω της μη έλλειψης επικοινωνίας σε πρώτο χρόνο, όλα αυτά τώρα θα του δημιουργούν ένα κύκλο προβλημάτων, τον οποίο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να έχουμε ας πούμε την πλήρη αναφορά το τι πραγματικά έγινε από το προσωπικό που ήταν επιβασμένο μέσα και επιβίωσε, δυστυχώς θα παράγονται προβληματικές πληροφορίες, τα οποία βέβαια όλα αυτά είναι εις βάρος του ΓΕΘΑ και γενικότερα της χώρας μας, στη διεθνή της εικόνα. Κανονικά ο κύριος Πικραμένος, που είναι εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας, μας έλεγε προηγουμένως ότι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια πλήρης ενημέρωση σε αυτούς που θα πάνε, πού θα πάνε, τι θα κάνουν, πώς θα κινηθούν, μια κατανομή βάρους, όχι όλοι μαζί, να τηρηθούν κάποια πρωτόκολλα. Εδώ είδατε να τηρείτε κάτι? Όχι, σίγουρα δεν τηρήθηκε τίποτα, αρκεί να σας πω ότι δυστυχώς, και είναι άσχημο τώρα αυτό που το λέω, για τις δύο θανούσες του υγειονομικού, προσωπικό από γραφεία, δηλαδή έφυγαν επιτελείς για να συνοδεύσουν υλικό σε περιοχή, να μην το πω hot zone, πάντως περιοχή στην οποία εκτελούνται και γίνονται επιχειρήσεις. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχουμε αν και μπορώ τα, να ρωτήσω όλα τον κύριο τα Σκιαδά, δεδομένα. Ναι, ναι, κύριε Πικραμένη, σας ακούει ο κύριος Σκιαδάς. Ναι, ναι. Καλημέρα κύριε Σκιαδά. Επειδή είμαι στη Γαλλία, παρακολουθώ αυτή τη στιγμή το επιχειρησιακό κομμάτι, πώς κινήθηκαν οι Γάλλοι. Έχουν πάει 47 άτομα, είναι όλοι νοσηλευτές του στρατού και της πυροσβεστικής και έχουν στήσει νοσοκομείο εκστρατείας. Που σημαίνει ότι πήγαν εκεί για να καθίσουν πολύ καιρό. Μπορεί να ξεπεράσουν και τους 6 μήνες, το είπε πριν λίγο ο στρατηγός τους. Εμείς στέλνουμε 19 άτομα. Στη φωτογραφία σουβενίρ που βγάλανε με την ελληνική σημαία, είναι ελάχιστοι οι νοσηλευτές, ενώ οι πιστοποιημένοι από το σώμα των νοσηλευτών. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τη ΔΕΠ, οι οποίοι πήγανε ως ασφάλεια έστω και χωρίς να έχουν κάποια αποστολή συγκεκριμένη και φυσικά χωρίς τον εξοπλισμό. Γνωρίζετε, έχετε καταλάβει ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος ήταν να πάμε να κάνουμε ένα delivery, δηλαδή να κατέβουν οι παλέτες, να αφήσουμε και να φύγουμε, ή να διασχίσουμε 250 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη μέχρι την Τέρνα? Γιατί το λέω? Διαβάζω ότι από τους 6 δρόμους που υπήρχαν για επικοινωνία οδική μεταξύ Βεγγάζης και Τέρνα, ένας λειτουργεί. Οπότε υποθέτω είναι αυτός όπου έγινε και το δυστύχημα. Ποιο ήταν το επιχειρησιακό πλάνο, έχετε καταλάβει? Σίγουρα δεν έγινε επιχείρηση. Δεν θα πρέπει να το λέμε αυτό το πράγμα ότι έγινε επιχείρηση. Αυτό ήταν μια συνοδεία, εγώ το λέω όνια. Αυτό που λέμε στο στρατό όνια, που προκύπτει μια ανάγκη και λες σε δύο στελέχη, ανεβείτε σε ένα όχημα, πήγαινε παιδί μου σε παρακαλώ πολύ στην πόλη, πάρε αυτό το υλικό που μου λείπει και φέρ το πίσω στο στρατόπεδο. Και γιατί δεν το παρέδωσαν στην λεγόμενη Ερυθρά ημισφαίριο? Εντάξει, τώρα ο κ. Σκιαδάς δεν μπορεί να το καταλάβω τη λογική. Σας είπε να κάνουμε κάτι, όλη αυτή την, τη δια... Σας είπε διανομή. Κάτι εξαιρετικά κρίσιμο μας είπε ο κ. Σκιαδάς. Ότι οι δύο γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων που χάθηκαν, του υγειονομικού που χάθηκαν, πήραν από το γραφείο, ναι. Τους πήραν από τα γραφεία. Δεν ήταν ούτε στο ΓΝΑ, ούτε στο ναυτικό νοσοκομείο. Δηλαδή. Ούτε briefing. Μάλιστα. Δηλαδή οι επιτελείς του ΓΕΘΑ, επειδή θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, να το πω έτσι, δεν ρώτησαν κανέναν, δεν σχεδιαστήκαν. Πάρ τους αυτούς, στείλ τους να τα δει και να γυρίσουν να βγάλουμε και τη φωτογραφία. Αυτό έγινε. Και να πω κι εγώ κάτι. Γι' αυτό και τα επιτελεία καθυστερούσαν χθες να δώσουν τα ονοματεπώνυμα. Διότι δεν ξέραν τη διάθεση που έχει γίνει. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2023. Έτσι.
Όχι, είναι τραγικό, είναι εγκληματικό και βλέπουμε ότι έχουμε δε για το Στεφανοβίκιο και δεν ξέρω αν είδατε, το είδα εχθές, η δίωξη, η κατηγορία για αυτούς που θα εντοπίσουν ότι διέρευσαν τις φωτογραφίες στο Στεφανοβίκιο, δεν είναι βέβαια κατασκοπία γιατί εδώ θα γελούσαν οι πάντες, είναι προσβολή του φρονήματος των ενόπλων δυνάμεων και της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στις ένοπλες δυνάμεις, κύριε Σαχίνη. Αυτό είναι η επίσημη κατηγορία. Η φωτογραφία έτρωσε την εμπιστοσύνη και όχι το αποτέλεσμα που καταγράφει φωτογραφία. Γι' αυτό θα δικαστούν, διότι αυτή τη στιγμή λέει ότι μειώνεται η εμπιστοσύνη του λαού στις ένοπλες δυνάμεις. Με αυτό θα πάνε να δικαστούν στο στρατοδικείο. Μάλιστα. Μισό λεπτό, κύριε Πικραμένα, να κλείσω. Θα ήθελα την ίδια μέρα που θα γίνει αυτή η δίκη, ναι, λίγο νωρίτερα, να γίνει και το δικαστήριο για τη φωτογραφία που διέρευσε ο κύριος Καρδαλιάς ή το προσωπικό του γραφείου του, η οποία επίσης και αυτή έχει θέματα που άπτονται της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Κύριε Σκεδά, διότι στην Αγχίαλο, όπως ξέρετε, με το Μανιτάρι προστατεύθηκε το κύρος των ενόπλων δυνάμεων. Σωστά, σωστά. Είμαι τα υποβρύχια ελικόπτερα. Κύριε Σκιαδά, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω το εξής σχόλιο να μου κάνετε, αν μπορείτε. Πείτε μου. Είχε διαρρεύσει από το πρωί και δεν έχει διαψευστεί ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ επισκέφθηκε τα νοσοκομεία όπου είναι οι τραυματίες μας και εκεί μία μάνα είπε πώς στείλατε τα παιδιά προστάτευτα στη Λιβύη και ότι η απάντηση κατά τις πληροφορίες είναι και μετά έγινε το έλα να δεις του διαδρόμου στο νοσοκομείο ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ απάντησε ότι την ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθούσε και πάλι αν του ζητούσαν να ξαναστείλει Έλληνες στρατιώτες ανθρωπιστική αποστολή στο εξωτερικό και μετά υπήρξε εκτροχιασμός από τη μάνα. Πώς τα ακούτε αυτό? Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα και το έχω πει αρκετές φορές όσο συζητάμε. Πολλά στελέχη, όταν ξεκινάμε στις πρώτους βαθμούς της καριέρας μας, στους χαμηλούς βαθμούς μαθαίνουμε. Μετά αποκτάμε κάποια εμπειρία. Την εμπειρία αυτή τη χρησιμοποιούμε στους βαθμούς που είναι οι κρίσιμοι, δηλαδή του ταγματάρχη, του αντισταγματάρχη και βρισκόμαστε σε θέσεις διοικήσεως, αλλά είμαστε πάλι στην πρώτη γραμμή. Και από το βαθμό του συνταγματάρχη και πάνω αρχίζει μία φθορά, χάνεις την επαφή με την ικανότητα, με τις ικανότητες που είχες, τις γνώσεις, το μυαλό σου φεύγει από θέματα ασφάλειας και ουσιαστικά λειτουργεί σαν πολιτικό πρόσωπο. Ο ΑΓΕΘΑ έκανε μία εξυπηρέτηση, σήκωσε το χεράκι και είπε «εγώ θα τα μεταφέρω». Αυτό έγινε. Μάλιστα. Και έκανε μια απλή μεταφορά έτσι όπως το φαντάζεται στο μυαλό του. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η ανώτατη καθημερινά. Ναι, αλλά έχει νεκρούσει η μεταφορά η απλή έτσι πως τη φαντάζεται στο μυαλό του και τραυματίες. Ναι, αυτό. Ναι, το ξέρω. Αυτό. Το ξέρω. Μα γι' αυτό σας είπα ότι έπρεπε άμεσα και αν ήταν κάποιος άνθρωπος με ήθος που φοράει τη στολή, σήμερα το πρωί έπρεπε να φορούσε πολιτικά ρούχα. Από μόνος του. Από μόνος του. Είναι ντροπή αυτά που γίνονται. Προσβάλλει καταρχήν, διότι πρόκειται από τις ειδικές δυνάμεις και η όλη σχεδίαση και ο τρόπος που έγινε προσβάλλει, αν μη τι άλλο, πρώτα τις ειδικές δυνάμεις. Τις προσβάλλει. Κύριε Σκιαδά, πριν σας αποχαιρετήσω, ένα ερώτημα τελευταίο. Κύριε Πικραμένα, συνεχίζω με σας μετά. Λέει εδώ κάποιος φίλος. Είπε ο κύριος Σκιαδάς κάτι κρίσιμο. Το πρώτο που θα έπρεπε να έχεις διασφαλίσει είναι συνεχή ροή πληροφορίες και επικοινωνίες επί του πεδίου αυτής της αποστολής. Θέλω να ρωτήσω, λέει. Έστω ένας δορυφόρος, drone, κάτι άλλο, σε real time δεν θα μπορούσαν να παρακολουθούν στις οθόνες την πομπή? Αυτό δεν κάνουν όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις ή βλέπω, λέει ο Ηλίας, πολλές ταινίες? Εκτός κι αν το έκαναν και ξέρουν ακριβώς τι έχει γίνει και το κουκουλώνουν. Όχι, όχι, δεν υπήρχε. Σε real time εικόνα δεν υπήρχε. Το σίγουρο είναι ότι χωρίς να πω σε λεπτομέρειες και διαχείομαι και πληροφορίες που δεν χρειάζονται, ο εξοπλισμός που έχουν οι ειδικές δυνάμεις είναι εξαιρετικός. Έπρεπε να υπάρχει ο συγκεκριμένος χειριστής διαβιβαστής, να υπήρχαν τα παράθυρα, τα συνεχή επικοινωνίας, βήμα-βήμα. Έπρεπε να ήταν ενήμερο το κέντρο επιχειρήσεων και να παρακολουθούσε τη ροή όπως κάνουμε για κάθε φορά που υπάρχει λόγος και θέλουμε να παρακολουθούμε ανά δευτερόλεπτο το τι γίνεται. Έχουμε τις δυνατότητες, αλλά δεν υπήρξε ούτε η σχεδίαση. Η σχεδίαση έγινε στο γόνατο και δυστυχώς δεν σκέφτηκε κανένας και είναι ντροπή αυτό να μην σκεφτεί το προσωπικό. Γιατί όλοι συνέχεια μιλάνε για το προσωπικό και το προσωπικό, αλλά στην πραγματικότητα την ασφάλειά του δεν τη σκέφτονται.
και το στέλνουν εντελώς σαν αρνή σε μάχη. Δυστυχώς. Κύριε Σκιαδά, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κύριε Πικραμένε, από το ένα δράμα τραγωδία, κύριε Σκιαδά, στα πόλα νομίζω. Λάβετε υπόψη ότι στη Βεγγάζη υπάρχει από το Φλεβάρι του 23 γενικός πρόξενος, είναι ο Σταύρος Βενιζέλος, πληρεξούσιος υπουργός Α, το βλέπω αυτή τη στιγμή στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, που σημαίνει ότι πέρα από την γέφυρα της ενδοεπικοινωνίας όσον αφορά ΓΕΕΘΑ με το κλιμάκιο επί του πεδίου, έπρεπε να εμπλακεί στην όλη η ιστορία η μονάδα διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών σε διαρκή επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο της Βεγγάζης. Δηλαδή αυτά που πήγανε να κάνουν στο Χαρτούμ, στο Σουδάν, που είχε πάρει εργολαβικά την υπόθεση τότε του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτή τη φορά το πήρε εργολαβικά το ΓΕΕΘΑ, αφήνοντας έξω τελείως, αυτό λοιπόν πρέπει να διερευνηθεί και από τη δικαιοσύνη, το Υπουργείο Εξωτερικών και όλο αυτό το δίκτυο πληροφοριών που έρχεται μέσω των τοπικών προξενείων στα κεντρικά στην Αθήνα. Μάλιστα. Γιατί συμβαίνουν αυτά, κύριε Σαχίνη? Διότι για άλλη μια φορά δεν υπάρχει αρχιτεκτονική εθνικής ασφάλειας, Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας με τη γραμματεία να υποστηρίζει επιχειρησιακά και επιτελικά όλα αυτά, και γι' αυτό η χώρα εκτίθεται και ξεφτιλίζεται διεθνώς σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πάμε τώρα σε δύο παρεμφερή ζητήματα που αφορούν και την εξωτερική και την εσωτερική ασφάλεια. Εχθές, δεν ξέρω αν έγινε για να του μπάρει επικοινωνιακά ή αν είναι σοβαρό το θέμα, έχουμε τη σύλληψη δύο Τούρκων, οι οποίοι σήκωσαν ντρόν στον πόρο και μετά τους βρήκαν, λέει, και ψηφιακές κάμερες πάνω τους κτλ. Εδώ έχουμε εικόνα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχουμε πραγματικά σύλληψη? Έχουν πάει εισαγγελέα? Διότι υπάρχουν διαφορετικές και αντιφατικά δημοσιεύματα. Έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει στην Ελλάδα με τα πραγματικά τους ονόματα, με τα διαβατήριά τους, με τις βίζες τους. Έχουν μείνει σε ξενοδοχεία στον πόρο στην Βονεβασιά, όπου έχουν δηλωθεί πάλι με τα ονόματά τους. Κυκλοφορούν με μηχανές BMW και έχουν μαζί και ένα drone για να κάνουν λήψεις, για να έχουν μνήμες από την Ελλάδα. Από πού και ως πού προκύπτει ότι είναι της ΜΙΤΑ ή άλλης υπηρεσίας των Τούρκων? Μα πήγαν κοντά στο κέντρο του ναυτικού στον πόρο, αυτό λέμε. Όσοι έχουν πάει στον πόρο ξέρουν ακριβώς που είναι το κέντρο, ξέρουν που είναι οι ταβέρνες, ξέρουν που είναι η παραλία, όλα βρίσκονται στο ίδιο σημείο, είναι πολύ μικρός ο πόρος. Και από εκεί και πέρα, κατασκοπία, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει να σε πιάσω με τη γίδα στην πλάτη, να είσαι σε φάση παράδοσης διαβαθμισμένων πληροφοριών σε τρίτη χώρα. Αυτό είναι η κατασκοπία. Όλα τα άλλα, με τα drones, με τα τηλεκατευθυνόμενα, με τις φωτογραφίες, δεν θεωρείται κατασκοπία. Έχουμε μείνει σε ορισμούς ψυχροπολεμικούς και όταν γίνονται δίκες πέφτουν όλες αυτές οι κατηγορίες, διότι δεν στέκουνε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το ότι προέκυψε τη στιγμή που είχαμε τους νεκρούς στη Λιβύη, νομίζω ότι είναι καθαρά τυχαίο γεγονός, αλλά η ΕΕΠ, γιατί διαβάζω πράγματα που δεν στέκουν, δεν έχει αρμοδιότητα ούτε να κάνει προανάκριση, ούτε να κάνει σύλληψη. Η ΜΙΤ έχει με βάση τον νόμο το δικό της. Η ΕΕΠ είναι καθαρά υπηρεσία πληροφοριών, που σημαίνει ότι ο μόνος που έχει αρμοδιότητα να αναλάβει αυτές τις υποθέσεις στην Ελλάδα με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς είναι η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας. Λοιπόν, το παρακολουθούμε, κρατάω πολύ μικρό καλάθι έως μηδαμινό από αυτή την υπόθεση. Αντιθέτως, βρίσκεται πιο σοβαρή την περίπτωση της Λούτσας? Στη Λούτσα έχουμε, αν θέλετε, χοντρή υπόθεση, με την έννοια ότι ο Τούρκος που συνελήφθη στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αποδεικνύεται ότι είναι αυτός που τους παγίδευσε για να έρθουν μετά οι άλλοι και να τους εκτελέσουν εν ψυχρό, ήταν κάτοχος πολιτικού ασύλου στην Ελλάδα, από ό,τι διαβάζω. Ναι. Αλλά το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι πρόκειται για άτομο το οποίο είχε αποταχθεί από την τουρκική αστυνομία μετά το πραξικόπημα του 2016 με την κατηγορία του γκιουλενιστή και μάλιστα υπηρετούσε στη διεύθυνση πληροφοριών.
η οποία διεύθυνση πληροφοριών της τουρκικής αστυνομίας μέχρι και το 15-16 ήταν φυτώριο, αν θέλετε, των Γιουλενιστών. Τους είχε βάλει μέσα η κοινότητα Γιουλέν για να μπορούν με υποκλοπές να παρακολουθούν το καθεστώς Ερντογάν. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται 4-5 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο οι εδώ υπηρεσίες τον παρακολουθούν, τον έχουν στρατολογήσει, ξέρουν τι καπνοφουμάρει. Μένει μόνιμα στη Μυτιλίνη, έχει εμπλακεί από ό,τι λέγεται και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών και κάποια στιγμή τα λεγόμενα συγκοινωνούντα δοχεία με τη μαφία τον φέρνουν να εμπλέκεται και στην υπόθεση Λούτσα. Σήμερα ο μήνας έχει 19. Πού βρίσκεται αυτός? Έχει προφυλακιστεί? Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες? Προσπαθώ να βρω πληροφορίες. Δεν βρίσκω για το άτομό του. Από εκεί και πέρα, ο αρχηγός της οργάνωσης, ένας Μπογιούν, βρίσκεται στο Ρίμινι της Ιταλίας, σε κατοίκον περιορισμό. Τον ψάχνουν οι Τούρκοι για δολοφονίες που έχει κάνει δική του η οργάνωση, η οποία αριθμεί πάνω από 200 μέλη στην Τουρκία, οι περισσότεροι είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Εν ολίγης η χώρα έχει, ενώ για την Ελλάδα, έχει μετεξαλεχθεί σε ένα open bar, εγώ τη λέω πλέον Airbnb, την έννοια ότι ακόμα και οι μαφιόζοι που έρχονται στην Ελλάδα πάνε και κλείνουν δωμάτια μέσα από τα Airbnb. Ξεχάστε τις γιάφκες, ξεχάστε τις σπηλιές, τις τρύπες, χύμα κατάσταση. Κλείνω το Airbnb και αλλάζω κάθε μια-δυο εβδομάδα για να μην με βρουν οι άλλοι και με φάνε. Κάπως έτσι γίνεται η κατάσταση και εμείς κατόπιν εορτής τώρα προσπαθούμε να δούμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από τη χώρα. Παρταυγό και κούρευτο. Παρταυγό και κούρευτο. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, χθες έγινε γνωστό ότι η συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη θα γίνει στο σπίτι της Τουρκίας. Με συγχωρείτε, ένας τρίτος παρατηρητής τι συμπέρασμα βγάζει από αυτό? Το σπίτι της Τουρκίας, το οποίο κόστησε 300 εκατομμύρια στον Τούρκο φορολογούμενο, και το Σεπτέμβριο του 21 είχαν γίνει και τα εγκαίνια. Σας διαβάζω μια-δυο φράσεις. Θεού θέλοντος, θα ανοίξουμε το τουρκικό μας σπίτι απέναντι από τα Ηνωμένα Έθνη. Τα ΔΕΕΦΗ Ερντογάν. Αυτό το μνημείο δόξας θα χρησιμεύσει ως σπίτι όχι μόνο για τους Τούρκους πολίτες, αλλά και για τη μουσουλμανική κοινότητα των ΗΠΑ. Βλέπε μουσουλμανική αδελφότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο συγκεκριμένο λοιπόν ουρανοξύστη, πέρα από την επιτροπή, αν θέλετε, την αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ και το γενικό προξενείο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, έχει και το κεντρικό σταθμό η ΜΙΤ και λειτουργεί και ως de facto κέντρο επιχειρήσεων για τους μουσουλμάνους αδελφούς. Σε αυτό λοιπόν το κτίριο, φωλιά του τουρκικού κράτους παρακράτους, πείτε το όπως θέλετε, τι πάει να κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Να πιει τουρκικό καφέ? Ναι, σημειολογικά, έτσι δεν είναι? Σημειολογικά. Αυτό όμως γιατί... Εγώ σας λέω και ως τι λειτουργεί το κτίριο. Σας το πάω καθαρά πρακτικά. Έχετε δίκιο, αλλά εδώ επειδή και η σημειολογία παίζει ρόλο, ιδίως για τους τρίτους, δεν δίνεις μια... Είχε τον Elon Musk. Ξέρετε, εχθές έχει ο Ερντογάν, έχει ατζέντα. Ποιον έχω σήμερα? Μάσκ. Αύριο θα μου έρθει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μετά, δηλαδή τους βλέπει σαν να είναι, πώς να το λένε, οι μουσαφίριδες. Τι μουσαφίριδες έχω αυτή την εβδομάδα στο μαγαζί και περνάει κόσμος. Αυτό γίνεται να κάνουμε τα deal. Και θα κλείσουμε, κύριε Πικραμένε, σήμερα με αυτό που είναι στο επίκεντρο, ασχέτως αν κάποιες πτυχές επικαιρότητας το σκιάζουν, γιατί η ιστορία του Θεσσαλικού κάμπου είναι εδώ ακόμη, έτσι? Είναι εδώ ακόμη και περιμένουμε τώρα πλέον, μπήκαμε στην, μετά ξέρετε, μετά τα Τέμπη πάντα έρχονται οι εισαγγελείς, μετά τις τραγωδίες πάντα υποτίθεται ότι η δικαιοσύνη παίρνει πρωτοβουλία και. Εκεί, λοιπόν, γιατί στα Τέμπη έχετε μάθει τίποτα επιπλέον? Γιατί έχετε μάθει αν ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ για τους Κροάτες Χουλίγκαν? Έχετε μάθει πότε θα γίνει η δίκη για τα κακουργήματα της Greek Police Mafia? Έχετε μάθει τι έγινε με τη σύμβαση 717 της Εργοσέ, που μέχρι 1η Σεπτέμβρη 25 κατηγορήμονοι έπρεπε να λογοδοτήσουν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα? Ξέρετε πόσες δικογραφίες έχω στον υπολογιστή μου? Πάνω από 15. Υποτίθεται αυτές τρενάρουνε, περνάει ο καιρός και η ζωή συνεχίζεται, ας πούμε. Λοιπόν, όσον αφορά τη Θεσσαλία, το γενικό σχέδιο του 2018 με τους χάρτες που δημοσιεύσατε την προηγούμενη εβδομάδα, που πάνω κάτω ταύτιζαν την ενδυνάμει
περιοχή που θα πλημμυρίσει, είχε 26 δράσεις για το πώς μπορούν να μετριαστούν οι συνέπειες. Εννοείται ότι το 18 όταν εκπονήθηκε αυτό το σχέδιο δεν μπορούσαν να προβλέψουν, αν θέλετε, καταστροφές εκτάσεως Ντάνιελ, αλλά έλεγε ότι μπορούν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό οι συνέπειες. Το κόστος λοιπόν των έργων των 26 δράσεων είναι 14,5 εκατομμύρια, εκ των οποίων ο σκληρός πυρήνας, δηλαδή τα αντιπλημμυρικά, τα φράγματα, τα αναχώματα, είναι 10 εκατομμύρια. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσουν το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Περιφέρεια και η Δήμη, τι από αυτά έγινε και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Πιτέρα. Και να σας πω κάτι και για το Ευρωκοινοβούλιο, διότι είχαμε εξελίξει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά στην Ελλάδα με την επικαιρότητα που έχει, αυτά καν δεν δημοσιεύονται. Θα μας το πείτε, αλλά πριν από αυτό, άκουγα προχθές που επαναφέραν αυτό που εσείς αποκαλύψατε, ότι είναι, στα σχέδια είναι καλό, στα χαρτιά όμως. Το ΕΓΙΣ, το πρόγραμμα. Πάλι το επαναφέραν μπροστά. Αλλά... 1,97 δις είναι ο Κουμπαράς. Ο Κουμπαράς. Ο οποίος Κουμπαράς, το επαναλαμβάνω για να το ακούει ο κόσμος, με δύο νόμους που ψηφίστηκαν το 20, ο λεγόμενος νόμος Χαρδαλιά και το 21, προβλέπει ότι τα έργα πολιτικής προστασίας μπορούν να χαρακτηριστούν ως απόρριτα, με απευθείας ανάθεση, που σημαίνει ότι εκεί πλέον δεν έχει παρέμβαση ούτε το ελεγκτικό συμβούλιο. Οπότε πρέπει να δούμε αν θα έχουμε πάρτι και σε αυτή την περίπτωση ή πραγματικά θα πάμε σε μια άλλη λογική. Αλλά από ό,τι είδατε, πλέον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλάζει τίτλο. Γίνεται Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας. Αφού ο στρατός πλέον μετά από τη Λιβύη θα αναλάβει τώρα και την ανθρωπιστική βοήθεια στους ηθαγενείς, στους Έλληνες. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική είμαστε. Αφού λοιπόν φτιάχνουμε Υπουργεία Κλιματικής Αλλαγής, τα οποία είναι κούφια μέσα, δεν έχουν τίποτα, κάποια στιγμή η πραγματικότητα μας φέρνει σε άλλες λύσεις και επιλογές. Λοιπόν, ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με αυτό να κλείσουμε. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θυμάστε, ξεκίνησε το Qatar Gate το Δεκέμβριο του 2022. Επί μήνες οι λεγόμενες κοινοβουλευτικές ομάδες μιλούσαν, τι να κάνουμε, πρέπει να φτιάξουμε τα πράγματα, έχουμε ευρωεκλογές του χρόνου. Τελικά την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε ο κώδικας συμπεριφοράς, ο καινούριος δηλαδή, προκειμένου να λύσουμε οριστικά τα θέματα της διαφθοράς και της επιρροής. Τελικά πρόκειται για μία τρύπα στο νερό, διότι φτιάξαν ακόμη μία επιτροπή η οποία δεν έχει αρμοδιότητες ούτε να ερευνήσει ούτε να ασκήσει διώξεις. Ψηφίστηκε από 505 βουλευτές, αλλά επί της ουσίας τίποτα. Η κυρία Καϊλή απήχε από την τελική ψηφοφορία για τους δικούς της λόγους. Και επειδή βγήκανε πολλοί στην Ελλάδα και πανηγυρίζουν για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία δεν έχει κανένα δεσμευτικό χαρακτήρα, μπορεί να είναι βέβαια επικριτική, αλλά δεν δεσμεύει τίποτα, εχθές Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε μια επιταγή 450 εκατομμυρίων που θα δοθεί στα χέρια του Ερντογάν για τους λεγόμενους σεισμοπαθείς της Νότιας Τουρκίας. Ωραία πράγματα. Άρα στην Ελλάδα, άμα έχεις θέμα, κάνε μια ΕΔΕ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άμα έχεις θέμα, κάνε μια επιτροπή. Κάπως έτσι. Ακριβώς. Κάπως έτσι πάει για να περνάει ο καιρός και από εκεί και πέρα ο κόσμος κλαίει τους νεκρούς του. Κύριε Πικραμένα, για ακούστε εδώ κάτι τελευταίο, το λέει ο Νικόλας. Πέστε στον κύριο Πικραμένο ότι απόρριτες δαπάνες έχει χαρακτηριστεί και το έργο των νέων ταυτοτήτων, αν αυτό σας λέει κάτι. Καλά, απόρριτες δαπάνες, ακόμα και τα, ξέρετε, τα κέντρα υποδοχής παράνομων μεταναστών, 3-4 υπουργεία είναι αυτή τη στιγμή που τρέχουν τις λεγόμενες απόρριτες δαπάνες, οι οποίες απόρριτες δαπάνες, για να το καταλάβει ο κόσμος, αν το ποσό ξεπερνάει τα 25.000 ευρώ, θα πρέπει να ενημερώνονται οι πρόεδροι της Βουλής. Ό,τι είναι 24.999 ευρώ, δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Βουλή να ελέγξει τα ποσά αυτά. Ήταν μία τροπολογία του Κοτσιά το 2017
Και από εκεί και πέρα σπάνε τα ποσά σε πεντάρια, δεκάρια, δεκαπεντάρια, εικοσάρια, προκειμένου να μην υπάρχει και αυτή η τυπική, αν θέλετε, ο τυπικός έλεγχος από τη Βουλή των Ελλήνων. Καλημέρα τώρα, τι καλημέρα. Τέλος πάντων, κύριε Πικραμένα, εδώ δεν γελάει κανένας Πικραμένος δυστυχώς. Καλημέρα όμως. Να είστε καλά.